Εντός του καλοκαιριού, μάλιστα, κατά του κορονοϊού, ότι οι Έλληνες επιστήμονες, δηλαδή σε συνεργασία φυσικά με τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, με τα ελληνικά φάρμακα δηλαδή, ότι είμαστε κοντά στο να βρεθεί αυτό το σωτήριο για πολλούς. Ένα δικό μας εργαλείο. Ένα δικό μας φάρμακο. Κατά του κορονοϊού. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό, πόσο βάσιμες είναι όλες, πόσο βάσιμη είναι όλη αυτή η συζήτηση. Καταρχάς, σε αυτή την περίοδο υπάρχει ένας πρωτοφανής παγκόσμιος συνασπισμός από ερευνητικές εταιρείες και φαρμακομηχανίες, έτσι ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να δούνε ποια από τα υπάρχοντα μόρια μπορούν να επιβραδύνουν την εξάπλωση της νόσου ή να βελτιώσουν το προσδόκιμο επιβίωσης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα φάρμακο καινούριο το οποίο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, διότι τα νέα φάρμακα θέλουν πάρα πολλά χρόνια ερευνητικών προσπαθειών και κλινικών μελετών από εργαστήριο, από ζώα, από ανθρώπους. Τι γίνεται αυτή την περίοδο λοιπόν? Υπάρχουν τα παλιά μόρια, τα οποία είναι για άλλες παθήσεις, αντιϊκά φάρμακα, φάρμακα για ρευματοειδή αρθρίτιδα, μονοκλονικά αντισώματα, δοκιμάζονται ως προς τον ιό. Αυτή λοιπόν η ερευνητική προσπάθεια και οι κλινικές μελέτες που τρέχουν σε αρκετά φάρμακα, επαναλαμβάνω, είναι σε εξέλιξη. Και τώρα μπαίνουν ασθενείς πάρα πολύ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και κάποιοι στην Ελλάδα. Πάρα πολύ παγκόσμια και κάποιοι στην Ελλάδα. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο με τετράμηνο, και αυτό το λένε και πολύ πιο ειδικοί από μένα, θα έχουμε αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες αυτές και θα ξέρουμε ποιο από αυτά τα ήδη υπάρχοντα σκευάσματα. Να καταλάβουμε κάτι. Θα μπορούν να είναι πιο κατάλληλα στην επιβράδυνση της νόσου. Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη είναι στην κατεύθυνση αυτήν την ώρα τουλάχιστον, όχι στην παρασκευή ενός νέου φαρμάκου, αλλά στον εντοπισμό μιας δραστικής ουσίας από τα υπάρχοντα φάρμακα που θα βοηθούσε στην αναχέτηση του ιού, στην επιβράδυνση των συνεπειών του στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτή είναι αυτό μας δράτε. Ακριβώς. Και στη βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης, προφανώς, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη ΜΕΘ. Γιατί δεν είναι εφικτή η παρασκευή ενός νέου φαρμάκου βασιζόμενη με όμικρον γιώτα πια στις έρευνες πάνω στα υπάρχοντα, ή είναι αυτό σε δεύτερη φάση? Αυτό είναι στη δεύτερη φάση, διότι απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Όπως αντίστοιχα για το εμβόλιο, απαιτείται πιο πολύς χρόνος από το να μπορέσει τώρα ουσιαστικά να δοκιμαστεί, όπως γίνεται, και να δοκιμαστούν παλιά φάρμακα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η μεγάλη μελέτη Solidarity, η οποία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και ουσιαστικά αυτό ακριβώς βλέπει. Δηλαδή βλέπει 4 θεραπείες πώς μπορούν ουσιαστικά, έχοντας πάρα πολλούς ασθενείς από τα περιστατικά που υπάρχουν παγκόσμια μέσα στη μελέτη, αν μπορεί να έχει κάποιο αποτελέσματα ως προς την επιβράδυνση της νόσου. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς στην Ελλάδα στηρίζουμε μια ελληνική ερευνητική προσπάθεια, η οποία είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Με την κολχικίνη. Ναι. Μπαίνουν κάποιοι ασθενείς και θα δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι όλες αυτές οι προσπάθειες θα καταλήξουν σε κάποια φάρμακα ήδη που θα μπουν στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ναι. Γίνονται ήδη δοκιμές της συγκεκριμένης ουσίας της κολχικίνης σε ασθενείς με τον κορονοϊό? Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Προφανώς πιο αρμόδιοι είναι οι επικεφαλείς της μελέτης. Έχουμε κάποια αποτελέσματα από αυτού? Είμαστε ακόμη, και λέω από ό,τι γνωρίζω, διότι πιο αρμόδιοι είναι οι επικεφαλείς της μελέτης. Από ό,τι γνωρίζω, γίνεται αυτή τη στιγμή η ένταξη ασθενών στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Αλλά εδώ ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε καταλάβει από αυτή την κρίση, πόσο σημαντικό είναι να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας. Mm-hmm. Και υγειονομικά, αλλά και σε κάλυψη υλικών και φαρμάκων. Αυτό νομίζω είναι κάτι που μας έχει διδάξει η κρίση. Και αυτή λοιπόν την ερευνητική προσπάθεια στηρίζουμε εμείς σαν εταιρεία και σαν εταιρείες, όπως επίσης και τα 28 ελληνικά εργοστάσια που έχουμε σήμερα, ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό διασφαλίζουν επάρκεια σε εκατομμύρια ασθενείς.